Ρε, πώς κάνεις, goddammit, πώς κάνεις tackle. Για αυτούς που παίζουν NBA, I'm sorry. Εντάξει, yo, καλώς όρισες σε άλλο ένα gaming video εδώ στο Γερμανός GR κανάλι. Είναι όλα λίγο διαφορετικά, γιατί σήμερα παίζω το NBA 2K22 με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ένα χειροκρότημα. Όλη η φάση θα είναι πώς θα παίξει ένας pro gamer με έναν όντως pro basketball player, παρόλο που είμαι άσχετος στο NBA 2K. Φαντάζομαι εσύ παίζεις NBA πιο καθόλου. Πιο παλιά έπαιζα πιο πολύ, τώρα πλέον... Κάτι ξέρεις. Εγώ δεν έπαιζα καθόλου. Θα δούμε. Επίσης θα υπάρξει και διαγωνισμός όπου 5 από εσάς θα πάρετε το NBA 2K22 για το PlayStation 5 και ένας τυχερός θα κερδίσει τη φανέλα του Κώστα με την υπογραφή του επάνω. That's some good. Some good shit. Λοιπόν, να πω από τώρα sorry για τον τρόπο που θα παίξω και σε σένα και σε εσάς. Εσείς ήδη ξέρετε. Λοιπόν, ο Κώστας πρότεινε να βάλουμε random ομάδες. Random ομάδες, να δούμε τι θα μας δώσει. Ίσως με βάλει με καλή και, και να πάρει αυτός με μια χρηστή. Okay, so, 1, 2, 3. Α, εμένα έπιασε. Έλα ρε, σε έχει βάλει με την καλύτερη ομάδα στο will παιχνίδι. Αγούλ κόγεν, θα πω ξανά. Να, 76ers. Τώρα είμαι καλύτερη ομάδα. Νομίζεις. We shall see. Okay, εγώ θα πάω όπως είναι η ομάδα. Αγχώνομαι γιατί και καλά εγώ είμαι ο gamer. Να δούμε τώρα πόσο gamer είμαι. Να γίνει χαμός. Good luck. I don't need it. Θα παίξουμε ένα match, so δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Ακούστηκες. Λοιπόν, πρέπει να θυμηθώ τα κουκιά κιόλας. Hold on. Okay. Έλα, please, πώς κάνεις, πώς κάνεις slam dunk. Το μάθα, το ξέχασα. Ακούστηκες, hold on. Θα σου κάνω και 1000 foul, να ξέρεις. Yes. Ακοντιός. Τι φάουλ, ξεκινήσαμε. Μετατρέμει ο μοχλός. Να σε ρωτήσω, Χώτα. Αφού κάνεις ένα φάουλ πρώτα. Δεν ξαναπατάω τετράγωνο, αν δεν είναι για σούτ. Για να μην βλέπουμε τώρα μόνο φάουλ. Από μικρός ήξερες ότι θέλεις να είσαι basketball player. Όχι, να σου πω την αλήθεια. Όταν ήμουν μικρός έπαιζα βόλεϊ. Βόλεϊ. Ναι, ξεκίνησα βόλεϊ μαζί με τον αδερφό μου. Ναι. Και μετά στην πόλη που μεγάλωσα, όλοι ξαφνικά άρχισαν. Είχε ανοίξει μια ακαδημία μπάσκετ και όλοι μου οι φίλοι πήγαιναν εκεί. Οπότε αναγκαστικά για να είμαι με τους φίλους μου και εγώ. Σε ηλικία δηλαδή περίπου. Άργησα. 12, 13. Α. Ναι. Οκ. Okay. Και άρχισα να παίζω. Είδα ότι μου ταιριάζει πολύ. Ότι μου αρέσει πολύ. Το απολάμβανα πάρα πολύ. Και έτσι ευτυχώς για μένα, δυστυχώς για τον μπάσκετ, πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Τι δυστυχώς για το μπάσκετ. NBA έπαιζες κάποτε, ναι. Εντάξει. Τυχερός πρέπει να είμαι. Ρε, πώς κάνεις, goddammit, πώς κάνεις tackle. Πώς κλέβεις την μπάλα. Πώς έτυχε όλη η φάση σου με NBA δηλαδή. Ήμουν εδώ στον Ολυμπιακό, είχαμε κερδίσει 2 EuroLeague titles. Και μετά έφυγα. Όχι! Πήγες να πεις. Ναι. Είχα πάει στη. Έπαιξα για ένα χρόνο στη Μπαρτσελόνα, στη Βαρκελόνη. Και από εκεί είχαν my rights after, μετά το draft. Είχα γίνει draft κάποια στιγμή. Και είχαν τα rights μου η Houston. Uh-huh. Μου κάνανε την πρόταση. Ήταν κάτι που ήθελα πάντα να κάνω. Σίγουρα, να ζήσω ναι, το. Φαντάζομαι όλοι θέλουν να παίξουν ναι. NBA. Να ζήσω το όνειρο, να σου το πω και έτσι. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερός που μου δόθηκε ευκαιρία και πήγα εκεί και έμαθα σε κάτι γατάκια και κάτι Harden και κάτι τέτοιο εκεί. How we do it here in Greece. Να σου πω, που έπαιζες με Houston, αν υπήρχε ας πούμε match που δεν πήγαινε καλά, σκεφτόσουν Houston, we have a problem. Να σου πω, πρέπει να συμβαρεστείς λίγο, σε έχω ξεσκίσει. Ναι, όντως. Wait, hold on. Είχα μανία, πάντα θέλω να βάζω τρίποντο, δεν ξέρω γιατί. Ίσως μάλλον επειδή δεν ξέρω πώς να κάνεις slam dunk. Έλα. Hey!
Αν πάω 10 πόντους, καλά θα είναι. Εσύ πόσο αποφάσισες να ασχοληθείς με το gaming και... Με το YouTube γενικά. Yeah. Εγώ παλιά ήμουν πολύ gamer, ήμουν καμένος στο PlayStation 3. Mm-hmm. Και από το πολύ gaming, my PlayStation 3 crashed. Το έκαψα δηλαδή κυριολεκτικά, το έκανα burnout και από βαρεμάρα έκανα YouTube βίντεο. Α, έτσι δηλαδή. Και πήγε καλά, ας πούμε, και σιγά σιγά γίνανε δουλειά, δηλαδή δεν έλεγα αχ, θέλω να είμαι YouTuber. Δηλαδή ούτε που ξεκίνησα το YouTube δεν έλεγα... Δεν ξεκίνησε καν έτσι, ας πούμε. Ναι, και που ξεκίνησα δεν έλεγα θέλω να είμαι YouTuber. Mm-hmm. Σκεφτήκες καθόλου μετά τον μπάσκετ να σε προπονητής ή κάτι τέτοιο, ας πούμε. Να συνεχίσεις μες στην μπάσκετμπολ. Πολλοί το λένε, βασικά πολλοί λένε στην αρχή ότι δεν θέλουν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ. That's my estimate. Μοιάζει εδώ. Ναι. Ναι. Because έχω κάνει το πώς κάνουν τα facial και τα αυτά στο 2K. Α, είναι τρομερό. Μπαίνεις, δηλαδή θυμάμαι ότι... Όταν ήταν να κάνω το δικό μου που ήμουν στο Houston, κάπου παίζαμε εκτός έδρας σε ένα ταξίδι ήμασταν και είχαν έρθει από το 2K και ουσιαστικά μπήκα σε ένα van μέσα που πρέπει να είχε 200 μικροκάμερες, ξέρω εγώ, φωτογραφικές. Ναι, τα έχω ξαναδεί να... πώς τα κάνω. Ναι, είναι πολύ... Είναι τρομερό. Ναι. Εν τω μεταξύ, so far the pro athlete is beating the pro gamer. YouTube βλέπεις καθόλου? Δεν έχεις χρόνο? Εντάξει, βλέπω περιορισμένα όποτε προλαβαίνω. Σε έχω δει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Βλέπεις 2J, το gaming κανάλι μην το βλέπεις. Θα βλέπεις κάτι τέτοια. Έχω δει πολλά. Ρε, έναν τρίποντο θέλω να βάλω, ρε. Ρε, γίνεται, ρε, 16-6. Ο πρώτος σου μάτς του NBA, φαντάζομαι άχος, ας πούμε. Πολύ. Γενικά, επειδή ήταν ένας τελείως καινούριος κόσμος για εμένα, mm-hmm. στην αρχή ένιωθα σαν χαζός, ότι δεν καταλάβαινα τι γινότανε, μου φαινόταν όλα τόσο... Καρφωσέ! Ναι. Ότι δεν καταλάβαινα τι γινότανε και τα λοιπά, αλλά... Το πρώτο σου μάτς καλά το πρώτο πήγε, μάτς, ας πούμε. Πήγε πολύ καλά. Πήγε πολύ καλά, κερδίσαμε, δόξα τω Θεώ. There you go. Μην μου πεις τι έκανα, δεν θυμάμαι. Όταν, ας πούμε, παίζεις, έχεις ένα μάτς που δεν τα πήγες εσύ προσωπικά τόσο καλά, mm-hmm. σκέφτεσαι πιο πολύ την ομάδα, ας πούμε, που δεν πήγε καλά ή κάτι, σκέφτεσαι προσωπικά τι θα λένε στα social και αν θα σε κράζουν κάποιοι, αυτά τα σκέφτεσαι? Αυτό είναι, εντάξει, είναι όπως και για σένα, ότι μπορεί να κάνεις κάτι και κάποιος να μην του αρέσει και να γράψει κάτι. Ναι, αλλά εγώ, ας πούμε, π.χ. όταν κάνω βίντεο, είναι μέρος της δουλειάς μου να ασχολούμαι με τα σχόλια και να τα βλέπω. Mm-hmm. Εσύ κάθεσαι, ας πούμε, να πω, όχι. Δεν μπαίνεις για να δεις. Πιο μικρός το έκανα, αλλά κατάλαβα ότι απλά... Σε ρίχνει ψυχολογικά. Ναι, με επηρέαζε πάρα πολύ, ναι, οπότε σταμάτησα. Ό,τι και να κάνεις, κάποιοι θα σε ρίχνουν. Ακριβώς. Οπότε σταμάτησα να το κάνω. Και να σου πω την αλήθεια, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό που δεν έχει βοηθήσει εσένα είναι εδώ τα σούτ που κάνεις και η ομάδα που έχεις διαλέξει. Σα ακούω απλά, δεν μπορώ. Buckets. Για αυτούς που παίζουν NBA, I'm sorry. Εντάξει, I'm sorry. Υπάρχουν κανάλια, ας πούμε, που παίζουν καλά NBA και μετά με βλέπουν εμένα και λένε να. Άρα η ομάδα πρώτη πάντα. Κοίταξε, όταν κερδίζει η ομάδα, κερδίζουν όλοι. Ναι, όλοι σωστά. Είναι χαρούμενοι, όλοι είναι επιτυχημένοι. Έχεις φάει ποτέ όλοι... κράξιμο από τον manager, πολλές τον προπονητή? Ναι. Πολλές φορές. Μπροστά από όλους, ξέρω. Εντάξει, είναι... Part of the job και αυτό. Ναι, ακριβώς. Όταν σε βγάζει ο προπονητής από το match, mm-hmm. το παίρνεις προσωπικά, ας πούμε, νιώθεις δεν έπαιξα καλά? Εξαρτάται. Α, δεν έχω παίξει καλά και το καταλαβαίνω, γιατί ο καθένας μπορεί να καταλάβει αν είναι καλός ή όχι. Δεν έχει τύχει όμως να παίζεις καλά και να σε βγάλει για άλλους λόγους, ας πούμε? Για άλλους λόγους. Για λόγους... Βλέπεις τι γίνεται εδώ? Βλέπω. Μην το προσπερνάμε αυτό. Έχω όχι, νεύρα. Να το κρατάμε trust και αυτό. Me, μιλάω ήρεμα, αλλά έχω νεύρα. Ρε, δεν γίνεται. That's why we're here. Γι' αυτό λέω. Να βλέπουμε λίγο εδώ τι γίνεται. Ρε, δεν γίνεται. Λοιπόν, θα βάλω τρίποντο. Να μιλήσουμε για λίγο για το παιχνίδι. Θα σε αφήσω. Ξέρεις την φάση. Πήρες το ψηλό να βάλεις τρίποντο, δηλαδή αυτό πήγα να πω. Δεν ξέρω τους παίχτες, δεν ξέρω ποιος θα κάνει καλό τρίποντο. Αυτός εδώ έχει το 3 από κάτω. Βλέπεις, σημαίνει ότι έχει καλό τρίποντο. Και εσύ τον αφήνεις, να σουτάρει.
Σε συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Αδερφός του Στεφ Κάρι είναι. Δεν ξέρεις το Στεφ Κάρι. Ρε 27-9. Δεν γίνεται. Okay, με ποιον να κάνω. Όχι με αυτόν. Αυτόν. Εντάξει. Αυτόν. Όχι. Αυτόν. Για να δω και τον άλλον. Όχι, όχι, γι' αυτό σίγουρα. Όχι. Άρα με κανέναν. Έλα. Φάτη. Ωραία. Μπράβο. Point 2. Almost the buzzer, Άλλο λίγο. Μάλιστα, 27-11. Wow. Half time. God. Τέλος πάντων. Δείτε λίγο τα στατιστικά, ρε. 27-11. Tanks 0. Blocks 0. Second chance points 0. Ας σου πω. Μπορώ να αλλάξω ομάδα. Δεν έχει point να το τελειώσουμε. Νίκησες. Δεν πρόκειται να βάλω 20 πόντους και εσύ 0. Κοίταξε, είμαι καλεσμένος, οπότε δεν θέλω να έχεις νεύρα. Αν αυτό σε κάνει εσένα χαρούμενο, άκου, θα με κάνει και εμένα. Εγώ είμαι ο host, ό,τι θέλω κάνω. Quit. Θα πάρουμε άλλες ομάδες. Μπάσκε κάτι κάνω. Δεν το νομίζω, αλλά μπορεί. Λοιπόν, ωραία. Θέλεις να πάρεις τους μιλγό και εσύ. Πώς τους λέμε. Ποιος να πάρω. Μιλγόκι. Εδώ, Bucks. Bucks. Δεν θα πάρω αυτούς, γιατί άμα πάρω αυτούς, λογικά θα το κλείσει από το δεκάλεπτο. 96 ο Γιάννης. Έλα, θα πάρω Καβαλίες. Αν ήσουν εσύ εκεί, τι θα ήταν το σκορ σου εσένα. Γύρω στα 55. Overall. Okay. Έτσι όπως τα βλέπω. Λοιπόν, πριν πάμε στο παιχνίδι, τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό. Αρχικά να είστε subscribe σε αυτό το καναλί Germanos.gr, να συμπληρώσετε τη φόρμα που είναι κάτω στην περιγραφή και να απαντήσετε εδώ σε σχόλιο ποια ήταν η πρώτη NBA ομάδα που έπαιξε ο Κώστας. Γράψε εδώ κάτω για να μπορούμε να διαλέξουμε νικητή. Ξαναλέμε, οι 5 από εσάς θα πάρετε το NBA 2K22 με την υπογραφή του Κώστα πάνω στο παιχνίδι και ένας θα πάρει τη φανέλα του Κώστα μαζί με την υπογραφή. Έχουμε την φανέλα. Λοιπόν, ένας από εσάς θα πάρει και αυτό το μπλουζάκι. Πάμε τώρα να σε κερδίζω. Λοιπόν, τώρα είμαι πιο συγκεντρωμένος, νομίζω. Μην περιμένεις να σε ρωτάω όλη την ώρα ότι να είναι. Καλά, ξεκινήσαμε. Γιατί... Ας ξεκινήσουμε με τον απλό! Πού είναι η άμυνα μου! Πού ήταν η άμυνα μου! Τρίποντο με αυτόν! Μέσα! Να! Έχω μανία με τα τρίποντα. Φαίνονται cool. Δηλαδή όταν παίζω οτιδήποτε σπορτ, θέλω να φαίνομαι cool παρά να... Με αυτό. Γίνεται ρε. Ρε. Hold on. Okay. Δεν κάνουν runs. Δεν πρέπει να κάνουν runs προς το μπάσκετ. Έχω ποδόσφαιρο στο μυαλό μου, ξέρω εγώ. Πώς μας βλέπει έτσι. Στόχος μου είναι να μην βάλεις καλάθι. Το έχω καταλάβει. Φαντάσου να έχω στόχο απλά να βάλω καλάθι. Αυτό είναι ο στόχος μου. Έχεις κάνει το Γιάννη να φαίνεται πολύ κακός, έτσι. Block, did I block it? Γιάννη, άμα το δεις ποτέ αυτό... Έλα, ήταν ok, that play was ok. No, ήταν καλό play. Εγώ, ο καημένος ο gamer. Πώς σου φαίνεται το 22 σε σύγκριση με το... Ρε, πώς τα κάνεις αυτά. Πώς σου φαίνεται το 22. Κύριε διαιτητά, flagrant. Thank you. Πώς σου φαίνεται σε σύγκριση με το 21. Είναι πολύ διαφορετικό το gameplay. Είναι πιο ρεαλιστικό. Είναι ναι, πιο... είναι πιο ρεαλιστικό. Δηλαδή πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο, ναι. Λίγο στο το shooting motion μου φαίνεται διαφορετικό. Μάλιστα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, όταν παίζω 2K συνήθως παίζω το My Player. Οπότε εκεί θα μπορώ να δω και να σου πω τις διαφορές και σύμφωνα με αυτό που παίζω εγώ δηλαδή, κατάλαβες. Ρε, τώρα δεν... Εγώ έκανα charging foul, ηρέμησε, charging foul, εγώ έκανα foul. Όχι. Α, είδες. Είδες, έκανες και στάμα. Τώρα απλά χαλάρωσα λίγο. Οκ, hold on, θα τον πάρω χαλαρά. Μάλλον αυτό φταίει. Αγώτης. Hold on, tackle δεν πρόκειται να προσπαθήσω καν να σου κάνω, να σου κλέψω την μπάλα, ενώ... Ρε, σε λίγο θα μιλάω για offside. Come,
Κομ! Λοιπόν, Χοντόν, έλα. 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 Αγόριος. Έλα. Άντε, 9-6. Α, είναι, είναι όσο χάλια ήταν στο άλλο game. Είδες. Ρε, τα νεύρα μου. Δεν φαίνεται. Χαμογελάω. Γελάω. Έχω νεύρα. Γενικά νευριάζω πολύ με ένα playing. Έλα. Κι ας είναι για πλάκα. Αυτός που έχει το out of bounds ναι. Είναι ο Θανάσης. Αλλά μπήκε στη θέση του Γιάννη. Δεν είναι ο Γιάννης μας. Ξέρεις, πριν λίγο καιρό, λόγω του ότι ήταν επειδή κατέκτησαν το πρωτάθλημα πέρυσι στο NBA, πήγανε στο White House. Πολύ σημαντικό πράγμα. Να κάνουν τι. Βόλτα. Για καφέ με τον πρόεδρο, τον Biden. Βόλτα με τον πρόεδρο. Για καφεδάκι. Εντάξει, τα Αμερική, ειδικά το NBA, το έχουν πολύ... Είναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά είναι πολύ τιμητικό, γιατί ο Γιάννης είναι ουσιαστικά ο αρχηγός αυτής της ομάδας. Ένα παιδί που προσπάθησε τόσο πολύ και κατάφερε τόσα πολλά, ξαφνικά αυτή τη στιγμή παίρνει τη δικαίωση κερδίζοντας το πρωτάθλημα, παίρνοντας το πρωτάθλημα, το δαχτυλίδι. Και τον κάνω και εδώ να φαίνεται. Και εσύ τον κάνεις εδώ να φαίνεται, όπως αυτός είναι ο Γιάννης. Γιάννη, αν βλέπεις, I'm sorry. I'm sorry. Ρε, όντως όμως, οι παίχτες μου γιατί δεν κάνουν run σε εκεί, ας πούμε. Να, εκεί είναι. Ναι, δε... Εγώ γιατί όμως τώρα κάθομαι εγώ και μιλάω και δεν μιλάς εσύ και με έχεις φτάσει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είδες τι περνάω όμως. Πρέπει να μιλάω, να συγκεντρώνομαι αλλού. Λοιπόν. Ρε. Ρε. Wide open. Ρε, ακόμα να βάλω τρίποντο. Ούτε θα βάλεις. Πρέπει. Μα, δεν γίνεται ολοκληρό gameplay να μην βάλω ένα. Έλα. Πιάσε την μπάλα. Ό,τι να είναι. Έλα. Ότι παράδειγμα, αυτό είναι, αυτό είναι κάτι διαφορετικό Σαντώ. Τώρα που πήγα να κάνω το alley-oop. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι είναι το alley-oop. Αυτό το... Ναι, το... που την πετάς ψηλά και την πιάνεις και την καρφώνεις. Ναι. Πιο παλιά απλά την έκανε στην μπάζα και την έπιανε μόνο στο επιθετικό και την κάρφωνε. Τώρα βλέπω ότι πρέπει να πατήσεις και ένα έξτρα κουμπί για να τη βάλει μέσα ο ψηλός. Δηλαδή, αυτό βλέπω διαφορετικό. Ναι, πιο πολλές λεπτομέρειες για να μην είναι αυτό που θέλεις. Ρε, δεν γίνεται ρε. Τι μουσική ακούς, αλλάζω θέμα εντελώς από τον μπάσκετ. Ακούω ελληνικά, κατά κύριο λόγο. Ραπ, λαϊκά, τι φάση. Όχι, λαϊκά. Λαϊκά και τα εμπορικά, να το πω έτσι. Αλλά δεν έχω πρόβλημα, ακούω τα πάντα. Δηλαδή, γενικά music. Αυτοί που δεν ασχολούνται με μουσική, ακούν τα πάντα, αυτό παρατηρήσατε. Όχι. Να βγάλω καλή φάση τώρα. Ναι, αλλά δεν. Τράκαρα. Θα το πετύχω, ε. Οπ. Oh! Καλή φάση. Για σένα. Thank you. Στα αποδυτήρια, ποιος είναι ο πιο τρελός. Τρελός. Τρελός από την άψη. Τρελός ή... Όχι, όρεξη. Έχει πλάκα, ας πούμε, κάνει αστεία. Μετά από μένα. Είσαι ο πρώτος. Αν θεωρείς ότι είσαι ο πρώτος. Έτσι θέλω να λέω. Άστε που δεν το δείχνω. Ποιος δεν το έχει καταλάβει. Ποιο είναι ο πιο ήσυχος. Ο πιο ήσυχος. Ναι. Ο πιο ήσυχος φέτος έχουμε, θεωρώ, νομίζω πως είναι ο Φολ. Μουστάφα Φολ λέγεται, είναι ένα παιδί από τη Γαλλία που έχουμε ένας ψηλός. Πίσω πραγματικά είναι. Λόγω γλώσσας, ας πούμε. Είναι... Όχι. Απλά είναι ήπιον τόνο. Είναι πολύ καλό παιδί. Έχει. Το αντίθετο από σένα. Ναι. Είναι, είναι σοβαρός, το αντίθετο από μένα. Ποιο έχει το πιο ωραίο στυλ. Το θέμα ρούχα, ας πούμε, ποιος είναι ο πιο... Νομίζω ότι ο Πρίντεζης το έχει αυτό το... Το έχει χρόνια αυτό το... Πάει με κοστούμια, ξέρω με... Καλά, όχι τόσο πολύ. Μόνο NBA βλέπεις εσύ. Στην Ευρώπη δεν δίνομαστε έτσι. Να σου το πω. Ή στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, και έχουν ενδυμασίες που πηγαίνουν με τέτοια. Εμείς στο μπάσκετ ναι. Είμαστε πιο χυμά. Είμαστε, ρε παιδί μου, πιο χυμά, δεν είναι. Έλα, τι φάουλ τώρα είναι αυτά! Σας παρακαλώ, κύριε Τιτά. Α, στα αλήθεια, έτσι έπαιζες. Γι' αυτό δεν είναι, γι' αυτό με έδιωξαν. Και έφυγα. Εδώ κράζει ο ένας τον άλλον, κράζουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, αυτό, αν δεν το βάλω αυτό. Εγώ λέω δεν το βάλεις. Όχι, ρε. Κοιμόμαστε, δεν κοιτάμε το χρόνο, τελείωσε ο χρόνο. Θα μας κράξει ο προπονητής. Οκ, παίξαμε ένα half από το πρώτο μάτς, ένα half από το δεύτερο. 27-11 και 22, τα θυμάμαι εγώ, μην αγχώνεσαι. Δεν αγώνεσαι.
Λοιπόν, για το δεύτερο ημίχρονο έχω μια ιδέα. Θέλεις να αλλάξουμε ομάδες και να δούμε αν μπορείς να με περάσεις? Γιατί θα με φτάσεις σίγουρα. Να δούμε αν μπορείς να νικήσεις. Θα δεχτώ το challenge για να σου δείξω κιόλας πώς παίζουν το Γιάννη. Λοιπόν, οπότε, αλλάζουμε τις ομάδες. Τώρα νικάω. Εντάξει, θα δούμε για πόση ώρα όμως θα νικάω. Πήγα να κάνω quit τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω με ποιους πρέπει να κάνω τρίποντο, αλλά... γιατί πριν ήξερες. Αυτό ακριβώς. Ρε, okay, ο στόχος έλα μου τώρα... Έλα και στην μπάλα! Να σου πω, τους έχεις κάνει... έχουν πάθει σοκ τα παιδιά, δεν μπορούν να παίξουν. Ο στόχος μου τώρα είναι να σταματήσω με τις βλαγγίες που κάνω, με τα τρίποντα, να μην με περάσεις. Δεν το χάνω αυτό το... Τι φάουλ! Δεν έκανα τίποτα, κύριε. Ευκαιρία να πάμε. Ακόμα πιο ψηλά. Δείτε, γιατί τρέμει έτσι, εσύ το κάνεις. Εσύ το κάνεις. Το 16 στη φανέλα σου, εσύ πάντα το διαλέγεις, υπάρχει λόγος. Τώρα πλέον ναι. Έχω συνδεθεί με το νούμερο αυτό. Γιατί? Η αλήθεια είναι ότι όταν είχα πρωτοέρθει στον Ολυμπιακό, δεν το είχα ξαναφορέσει ποτέ το 16. Τι ήσουν δηλαδή? Είχα φορέσει διάφορα νούμερα στη διάρκεια της καριέρας μου. Από το 6, το 10, το 9, το 13, πάρα πολλά νούμερα. Αυτός είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, by the way. Έτσι τη βάζει την μπάλα στο καλάθι, να ξέρεις. Και ήρθα στον Ολυμπιακό και τότε ο φροντιστής... Α, βρήκες και... Ωραίο! Αυτό ήταν κατά λάθος. Ναι, ακούω. Και τότε ο φροντιστής της ομάδας μου είπε, ρε παιδί μου, ποια νούμερα είχε ελεύθερα και μου πρότεινε να πάρω αυτό το νούμερο, γιατί μου λέει θα το φτιάξεις εσύ το νούμερο άμα θέλεις να γίνει καλό το νούμερο. Και επειδή μου πήγε καλά, βλέπεις ότι γυρνάει το μάτς, δεν έχει σημασία. Ναι, ας ακούω ταυτόχρονα, αλλά βλέπω, ναι. Ναι. Και επειδή μου πήγε καλά, κερδίσαμε Ευρωλίγκες, πρωτάθλημα κτλ. Okay. Δέθηκα με το νούμερο αυτό, οπότε πλέον... Στο πλέον είσαι όπως το ναι. Ρονάλτο που επιμένει να παίζει με το 7, ας πούμε. Ναι, ναι. Και έτσι μπαίνουν τα τρίποτα. Ρε! Έτσι, έτσι. Ρε. Η ίδια ομάδα που είσαι εσύ. The, how done. Είναι τρομερό. Ρε, μπορείς να πιστέψεις έτσι όπως το παίζω. Έτσι μπήκε. Μπορείς να πιστέψεις έτσι όπως παίζω ότι σχεδόν φτάνω 1 εκατομμύριο subscribers στο gaming δεν κανάλι. Δεν είναι τρομερό. Πρέπει να τα λες πολύ ωραία. Έτσι. Άμα ξεκινήσω να παίζω, δηλαδή θα φτάσω 1 εκατομμύριο subscribers. Πώς το πες, subscribers. Subscribers. Άι. Έχει κάποιος, ας πούμε, έτσι ένα πολύ τρελό γουρί. Θα πω ένα γουρί που είχε κάποιος, δεν θα πούμε όνομα φυσικά. Τρίποντα. που είχε κάποιος παλιά. Έχεις την πάλα, δεν ξέρω να το ξέρεις. Thank you. Μου τα άφησες. 28. Ου, shit, ναι, ακούω. Που είχε κάποιος παλιά. Δεν θα πούμε ονόματα φυσικά κτλ. Θυμάμαι, ήμασταν εθνική ομάδα μικρή, με τις μικρές εθνικές ομάδες. Αυτό είναι τρίποντο. Επιτέλους ένα τρίποντο, χειροκρότημα από τον εαυτό μου. Κάτσε, περίμενε, γιατί πέρασε μπροστά μου τώρα και δεν μ' αρέσει. Να πάμε λίγο εδώ. Όχι, πρέπει να μιλάς. Όχι, πρέπει να μιλάς ταυτόχρονα. Ακούω. Λοιπόν, και... Την πρώτη μέρα που παίζαμε τον πρώτο αγώνα ενός πανευρωπαϊκού τουρνουά, αυτό το παιδί έφαγε, άκουσε κάποια συγκεκριμένα τραγούδια. Ναι. Και έφαγε σοκολάτα. Πήρε μία σοκολάτα και έφαγε. Επειδή έπαιξε καλά σε εκείνο το παιχνίδι και κερδίσαμε, σε κάθε παιχνίδι μέχρι το τέλος του τουρνουά, το οποίο κατακτήσαμε, by the way, πανευρωπαϊκό. Έκανε την ίδια τελείωσε. Ρουτίνα. Έτρωγε. Όχι, κάτσε τέλειο. Δεν θα χάσω ναι. Κιόλα. Κάτσε. Ναι. Εσύ. Σωστό. Έχω ευκαιρία να κερδίσω ένα γκέιμερ. Πόσε φορέ σου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Σωστό, ναι. Τώρα τρώει σοκολάτα. Όχι ακόμα. Τότε σε εκείνο το τουρνουά, μέχρι το τέλο του τουρνουά, έτρωγε σοκολάτα και άκουγε τα ίδια τραγούδια και η διαφορά. Το αστείο ποιο είναι στην όλη υπόθεση. Ότι ήταν καλοκαίρι, Ιούλιο, είχε 40 βαθμού. Η σοκολάτα έλειωνε, γινόταν κρέμα. Και ναι, παρόλα αυτά, επειδή ήταν γούρι, δεν το... Σίγουρα θα έκανε, ας πούμε, αυτό το γούρι και δεν θα πήγαινε καλά σε κάποιο μάτς. Ήτανε για εκείνη την περίοδο. Τότε πήγαινε καλά, το κράτησε, κερδίσε με το πανευρωπαϊκό, μάλλον αυτό φταίει. Φάουλ και ρητά. Νοπ. Να σου πω, χάνω. Yes. Εσύ είσαι ο host, εσύ και έβαλα και τρίποντο. Έλα. Very nice. Χάνω 5 πόντους, λοιπόν. Καλά, έλα, σ' αφήνω λίγο να... Όχι, δεν θέλω τέτοια.
Θα τη βρω την άκρη μου. Πάντως δεν μου δείχνεις πολύ καλά τι κάνει ο Γιάννης. Εντάξει, παίζουν και οι άλλοι. Αυτός τον είδες. Πόση ώρα έχουμε. Έχει ένα και πέντε. Κοντεύουμε. Λοιπόν, αγώνιος. Αγώνιος. Όχι! Το χάσε! Αυτός είναι ο Γιάννης. Περνάει μέσα και καρφώνει. Ωραίες. Γιάννης, από το κούμπο. Λοιπόν, καταλάβει τι γίνεται. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε μπει στο τελευταίο 1,5 λεπτό του παιχνιδιού. It's getting spicy. Είναι tie game. This is getting spicy. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, 25 seconds. 35-39. Χάνω. Pause. Γιατί εκπλήσεσαι? Δεν εκπλήσω. Α, όχι, εντάξει, γιατί είμαι χάνω. Λέω στο κοινό τι γίνεται. Α, εντάξει. Να σου πω. Δεν θα δοκιμάσω να βάλω τρίποντο γιατί δεν μου πάνε καλά. I will try to be serious. Δεν μιλάω. Εντάξει. Όποιος κάνει edit, βάλει dramatic music τώρα στο τέλος, δεν θα μιλάμε. Πρέπει να νικήσω. Και εγώ για να είμαι δίκαιος, κοίταξε να δεις, θα σου δώσω την μπάλα τώρα. Εντάξει. Για να έχει suspense. Θα κάνω 5 δευτερόλεπτα εδώ violation τώρα. Θα πάρεις την μπάλα. Θα κάνεις βλακία στην επίθεση και θα κερδίσω. Κάπως έτσι θα κρυθεί το μάτς. Πάλι time out πήρες. Καλά. Τι από μόνο του βάζει time out. Είναι πολύ έξυπνο το παιχνίδι, μην νομίζεις. Γενικά εμείς εκεί στο μπάσκετ είμαστε έξυπνοι. Λοιπόν. Θα κάνεις backcourt. Κοίτα, εγώ σε αφήνω να σουτάρεις τρίποντο αν θέλεις. Όχι, δεν θα μπει. Αυτό, ρε. Δηλαδή. Νομίζω ότι έχουμε νικητή, ε. Δηλαδή πρέπει να αυτοκτονήσω για να χάσω. Πώς το κάνεις αυτό που τρέβει. Παίζουμε εντός έδρας, δεν μπορείς το κάνεις εσύ. Σοβαρά. Ρε NBA. Ρε NBA, με καταστρέφεις ψυχολογικά. Πρέπει να πας για τρίποντο. NBA, δεν θα κοιμάμαι το βράδυ. Εγώ σε αφήνω, στάρεις πάντως. Άμα έρθεις μέσα θα έχει τάπα. Ρε! Απλά το δέχομαι. Έχασα, εντάξει. Το δέχομαι, απλά το δέχτηκα. Δεν πειράζει. Don't worry, be happy. Είσαι καλό σε άλλα. Ναι, σίγουρα, είμαι τέλειος. Ο pro gamer με τον pro athlete. Εντάξει. Λέμε pro. Δεν είμαι καν pro gamer. Ο Γιάννης. Το βλέπω. Όχι, εντάξει. Βλέπω. Κοίταξε, αν είναι να my eyes are wide open. Has to be this. Οκ. Κοσμίσε λίγο. Ρε. Αλλά δεν παίρνει το rebound. Δεν φταίω εγώ. Έλα τρίποντα. Τελευταία. Μπάζερ. Ρε. I keep overdoing it. Ναι, Γιάννη. Ναι, Γιάννη. Κοίταξε, αν αλλάξουμε ξανά χειριστήρια τώρα και έχουμε τις αρχικές ομάδες, κέρδισε. Αυτό πήγε να πω. Νικούσες, αλλάξαμε και πάλι νίκησες. 35-42. Ήμουν αγχωμένος. Έχω pro athlete δίπλα μου. God damn it. Λοιπόν, αυτό ήταν το NBA 2K22. Gamer, δεν θα πω pro gamer. Gamer με pro athlete. Ξαναλέω να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό. Why not? It's free. Είναι δωρεάν. Μπορείς να κερδίσεις το NBA 2K22 για PlayStation 5 με την υπογραφή του Κώστα και επίσης την φανέλα. Επίσης με την υπογραφή θα είναι αυτή. Α, ναι, θα είναι αυτή η συγκεκριμένη large. Ήσουν πάντα έτσι ψηλός. Την πέρα που γεννήθηκα. Μου έχουν πει. Thank you very much για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. It was a pleasure meeting you. Και ξαναλέω, κάντε subscribe εδώ στο Γερμανός TR κανάλι γιατί κάνουν πολλά και διάφορα με πολλούς YouTubers. Δείτε εδώ τι κάναμε, ας πούμε. Pro gamer με pro athlete. Πώς έχασα έτσι, ρε. Μην με βλέπετε άλλο. Bye!